Αυτός είναι ένας φίλος μου, τον οποίο παρακάλεσα να έρθει εδώ και βάλαμε και εμείς. Συνοηθήκαμε και ήρθε ο Χρήστος για να μας πάει μια βόλτα στα Εξάρχεια, στα δικά του Εξάρχεια. Ακριβώς. Αυτά το άβατο, το φοβερό, το άβατο. Το άβατο. Φόβος και τρόμα. Φόβος και στον τρόμο. Θα σας μιλήσουμε για το φόβο, για τον τρόμο και για τη μουσική. Ακριβώς. Παίζουμε κάθε Σάββατο στην Σφίγγα, η οποία είναι γωνία Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδημίας. Μπαίνουμε από Κιάφας 13, είναι ο αριθμός. Και παρουσιάζουμε. Και παίζουμε κάθε Σάββατο με το String Demons και με τον Μάξιμο Δράκο στο πιάνο και στην ενορχήστρωση και τον Καλλίστρατο Δρακόπουλο στα τύμπανα και στα κοστά. Οι String Demons είναι τα παιδιά του Βαγγέλη Μπουντούνη, ο Κωνσταντίνος Μπουντούνη στο γιολοντσέλο και η Λιδία Μπουντούνη στο βιολί, όπου έχουν γράψει και το τραγούδι το οποίο ακούμε για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Και στην ουσία έτσι αποφάσισα να. Και να συνεργαστώ από τη μια με τα παιδιά, γιατί είναι εξαιρετικοί νέοι και πραγματικά να πούμε εδώ ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Αιρετικοί στα έγχορδα θα πω. Ακριβώς, αιρετικοί στα έγχορδα. Που γράφουν εξαιρετικά πράγματα και είναι ελπίδα για όλους μας, καλύτεροι από εμάς. Αυτό ελπίζω, για όλα τα νέα παιδιά. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη μια παρουσιάζω εγώ τραγούδια των ανθρώπων που γνώρισα στα Εξάρχεια, τον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον Νικόλα Άσημο, την Αρλέτα, την Κατερίνα Γόγου, και παρουσιάζουμε τη δουλειά τους μέσα από τη ματιά των νέων ανθρώπων. Και γίνεται αυτό. Και φυσικά ο κόσμος που θα έρθει θα ακούσει και τα τραγούδια τα δικά μου, τα οποία έχει αγαπήσει όλο αυτόν τον καιρό. Τα τραγούδια. Από όλα αυτά τα χρόνια, από τους Σύνηθες Υπόπτους, από τον Μεταθάνο Μικρούτσικο, μέχρι και το τελευταίο δίσκο που έκανα για την αιματηρή εξέγερση των μεταλλορύχων της Ερήφου, το Σιδερένιο Νησί. Είναι ωραία που βγαίνουν δουλειές πάντως τώρα έτσι και μες στην κρίση που λέμε και μες στα ζόρια. Βγαίνουν δουλειές, νέες δουλειές, φρέσκες δουλειές. Είναι και ο μοναδικός τρόπος για να μιλήσουμε, Κώστα. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να μιλάμε μέσα από το έργο μας. Εγώ πέδευα αυτή τη δουλειά για το Σιδερένιο Νησί 8 χρόνια. Που ήταν μια σκοτεινή πτυχή της ελληνικής ιστορίας. Έγινε 21 Αυγούστου του 1916, όταν οι μεταλλορύχοι της Ερήφου διεκδίκησαν 8ωρο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, δικαίωμα στην εργασία, κοινό ταμείο αλληλοβοηθείας, ώστε πληγέντος ενός μεταλλορύχου όλοι οι υπόλοιποι βοηθάμε την οικογένειά του. Και επί 24ωρου βάσεως απαγόρευση να μπαίνει στην ίδια σύραγγα πατέρας και γιος για να μην ξεκλειριστεί η οικογένεια. Η γερμανική μεταλλευτική εταιρεία τότε, επί βασιλέως Κωνσταντίνου του Πρώτου και πρωθυπουργού Ζαΐμι, τους έχουμε κάνει και δρόμους, κάλεσε άγημα από τη Σύρο 30 Ελλήνων χωροφυλάκων και εκτέλεσαν 4 Έλληνες μεταλλορύχους. Στη συνέχεια, γυναίκες των μεταλλορύχων σκότωσαν με πέτρα στο κεφάλι το άγημα, ένα εμφύλιο το 16 πριν το 43. Και μετά για 15 μέρες το νησί ήταν ελεύθερο, γιατί όλα συναποφασίζονταν. Τα θέματα παιδείας, τα θέματα περίθαλψης κλπ. Μετά κατελήθη αυτό βέβαια. Τόσο όσο, παιδί μου. Τόσο όσο. Έτσι, για να έχουμε και αναφορές να λέμε, είπαμε και είναι και ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Σήμερα πέθανε και ο Λένιν. Ναι, μπράβο. Το έλεγε στην αρχή της εκπομπής. Είμαι. Προβλημάτισες λίγο για αυτό που είπες να σε ρωτήσω και σου είπα να μην. Άστο να πες το διάλογο να το πες, να το πούμε. Να το πούμε. Να το πούμε, γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί και έχει τη δύναμη να το κάνει. Είμαι σε διαδικασία απεξάρτησης από το αλκοόλ. Με έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό από το ΚΕΘΕΑ, τον Παναγιώτη το Στούπα. Τον αγαπημένο μου, το φίλο μου. Το φίλο στον αγαπημένο. Και πιστεύω δύο πράγματα πολύ σημαντικά τα οποία μου έχει πει ο Παναγιώτης είναι ότι το καλύτερο αύριο χτίζεται από ανθρώπους με δύσκολο χθες. Και όπως λέει και η γυναίκα μου, ότι κάθε άνθρωπος για να είναι σημαντικός πρέπει να καταφέρει να είναι πιο βαθύς και από το τραύμα του. Να σου πω, σ' άρεσε αυτός ο κόσμος μας, τους, του ΚΕΘΕΑ. Πολύ. Πάρα πολύ. Και πήγα εκεί και στην οδό που πιπίνου είναι. Στην πλατεία Βικτωρίας, κάτω, είδα τα παιδιά. Εκπληκτική δουλειά. Γιατί, πώς μπήκε στην απόφαση αυτή, το κάνω, ενώ εξής με το αλκοόλ υπάρχει ένα θέμα λίγο της νομιμοποίησης και ότι δεν συμβαίνει κάτι. Μα αυτό είναι και το χειρότερο. Καλά, αυτό είναι για όπως μένα. Μου είχε πει είναι κάποια πολύ στιγμή. Σκληρό. Χειρότερο από την ηρωίνη. Ακριβώς. Αλλά, άστο. Ακριβώς. Και μάλιστα μου είχε πει κάποια στιγμή για ένα βράδυ, θυμάμαι ένας φίλος ο οποίος με ταρακούνησε λίγο, μου λέει: Α, μου λέει και εσύ, μου λέει: Μπορείς να βρεις το ναρκωτικό σου στο περίπτερο. Δηλαδή μπορείς να βρεις μπύρες ή οτιδήποτε. Είναι πολύ χειρότερο. Πολύ χειρότερο, γιατί καταρχήν κανένας ηρωινομανής δεν χτυπάει έννοιση μπροστά στα παιδιά του. Εμείς ανοίγουμε τα τσίπουρα, τα κρασιά, τις μπύρες μπροστά στα παιδιά μας. Και είναι φρίκι αυτό το πράγμα. Ποιος σε κινητοποίησε, Χριστό? Η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου, η Μαρία, και
Φυσικά ο Παναγιώτης και το θέλω. Ήξερα και το θέλω μου. Ναι, ναι, ναι. Και το θέλω. Και είναι πολύ σημαντικό και είδα τη ζωή μου με άλλα μάτια. Αλλάζει. Ναι, ναι, πολύ. Πόσο καιρό? Είμαι στον πέμπτο μήνα. Πέντε μήνες καθαρός. Πέντε μήνες καθαρός, ναι. Αλλά πάντα βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι εμείς οι αλκοολικοί πρέπει να λέμε πάντα ότι είμαστε αλκοολικοί, έτσι, γιατί ναι, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Για να έχουμε το φόβο στο μυαλό μας. Και σε αυτό το σύνδεμα όλοι πρέπει να το λέμε ότι άλλη μια μέρα έχουμε καθαρός. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Έχουμε εξαρτήσεις και έχουμε και τα θέματά μας. Τι ωραία πήγε αυτή η κουβέντα έτσι. Δηλαδή το κομμάτι ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε ανθρώπους, δηλαδή η Μαρία βοήθησε, η Ζηνοβία βοηθάει. Οι φίλοι μας βοηθούν, οι αγκαλιές. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε να σώσουμε τα θέματα μας. Και είμαστε, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε, ειδικά και εμείς οι επώνυμοι, ας το πούμε έτσι, είμαστε παράδειγμα για τους νέους ανθρώπους. Κάτσε τώρα να σου πω τώρα. Μεταξύ μας εδώ και σε κοιτάει και ο Μπάμπης και τα άλλα τα παιδιά εδώ που γνωριζόμαστε καλά. Έχει μεγάλη αξία ότι βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει ότι εγώ αυτό και τώρα κάνω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί καταρχήν εκτίθεται αλλιώς σε έναν ακουματικό ένας, αλλά ουσιαστικά δημιουργεί, κατά τη γνώμη μου, τέτοιες αντιστάσεις σε άλλους που μπορεί να. Και γίνεται, και γίνεται. Αλλιώς. Γίνεται, είναι στο μυαλό μας. Έχω πονέσει πάρα πολύ από τα ναρκωτικά, ρε Χρήστο. Δεν μου έρθει ξαφνικά μια ιστορία και πάμε να το εμπλέξουμε. Όχι, και όπως είχε πει και ο Ουμπέρτο Έκο, η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη επαναστατική πράξη είναι να μιλάμε ακατάσχετα για πράγματα που σιωπούνται. Και επειδή αυτό η έννοια της εξάρτησης είναι κάτι καθημερινό το οποίο το αποσιωπούμε. Δηλαδή. Ναι, μας τσαλακώνει λίγο. Μας τσαλακώνει, βέβαια. Ναι. Κλείνοντας με το Χρήστο που με συγκίνησε επαναθεμάτων, να σας πούμε για τη βόλτα στα Εξάρχεια, να σας υπενθυμίσουμε πάλι πότε θα τους δείτε. Κάθε Σάββατο στη Σφίγγα. Με τους String Demons, μια βόλτα στα Εξάρχεια. Η Σφίγγα βρίσκεται Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδημίας Γωνία. Μπαίνουμε από Κιάφας 13. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Αγίους των Εξαρχείων, όπως τους λέγαμε. Mm. Παυροσιδηρόπουλο, Νικόλα Άσιμο, Κατερίνα Γόγου και Αρλέτα. Και φυσικά όλα τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει. Κάθε Σάββατο μέχρι και 9 Φεβρουαρίου. Να είσαι καλά, Στάκη. Να είσαι καλά, Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, να κλείσουμε το τραγούδι, αν θες, Γεωργιουδάκη μου, έτσι λίγο να το πάρουμε και να πάμε σιγά-σιγά να πούμε ένα γεια χαρά στους φίλους τηλεθεατές και στις φίλες τηλεθεάτριες. Να είστε καλά. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Κοιτάμε και κάτω, μην πατήσουμε κανέναν άστεγο. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την πόλη. Ακριβώς. Δίνουμε βοήθεια και θα αλλάξω τα πράγματα όσο αλλάζουμε εμείς. Γεια σας, παιδιά. Μες στην καρδιά σου, γιατί γελάς και δεν δακρύζεις, πως δεν φοβάσαι πως μας φοβίζεις. Νιώτης μου τα δύνατα, τα πήρε το αγέρι. Γιατί έμελε το θάνατο να βρω απ' ανθρώπου χέρι. Να βρω απ' ανθρώπου χέρι. Σαν να ήμουν ο ήρωας, μου σφίξανε το χέρι. Κι ο θάνατος μου έφτασε στα μακρινά τα μέρη. Στα μακρινά τα μέρη. Είναι αληθινό πόσο φοβερό. Κροκόδιλος που κλαίει, κροκόδιλος που κλαίει. Τώρα ξέρω το μυστικό σου. Ξέρω τι κρύβεις μες στο μυαλό σου. Κι αφού